καλά? Δεν μπορώ. Είμαι κουρασμένη. Τώρα κι εγώ κουρασμένος είμαι. Καληνύχτα, κυρία Σόνια. Καληνύχτα. Θα ήρθες. Θα φύγουμε. Όχι, γιατί βρέθηκε ένα λάθος στο ταμιακό και πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα. Δεν ξέρω τα πόσο μπορεί να χαμηλιαστεί. Κατάλαβα. Δεν θα πάμε θέατρο απόψε. Να πάμε, ρε Σόνια, να τα παρατήσουμε έτσι και να φύγουμε, αλλά δεν γίνεται. Μα άρχισε, πήγαινε μόνη σου τώρα. Ξέρω εγώ. Δεν μου λες. Αυτό το τσουλάκι γιατί το διώξεις πιο νωρίς? Τι τσουλάκι? Μην κάνεις το βλάκα. Τη χάλια. Ένα, ρε Σόνια, σε παρακαλώ, μην με πρίζεις με αυτό το θέμα τώρα. Τα έχουμε πει, άστο τώρα. Τι έχεις σήμερα, γιατί με κοιτάς έτσι? Δεν θα ξαναβρεθούμε, Χάρη. Είναι η τελευταία μας φορά. Γιατί? Γιατί η Σόνια τα έχει καταλάβει όλα. Πόσο έχει καρποθεί αυτή η ιδέα? Το καταλαβαίνω. Το βλέπω στη συμπεριφορά της. Έχει δίκιο. Παντρεμένος άνθρωπος είσαι. Κι αν εγώ αποφασίσω να χωρίσω? Δεν θα χωρίσεις ποτέ. Τη Σόνια την αγαπάς. Βγες έξω, ρε! Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι είναι? Γκομενίτσα, ε! Έρωτας, δασάκι και πιτσι-πίτσι. Αν πρόκειται για λεφτά θα το βρούμε, εντάξει. Λεφτά θα τα πάρουμε μόνοι μας, ρε! Το ξέρει η γυναίκα σου ότι είσαι με τη μικρή? Εντάξει, και εσάς τι σας νοιάζει? Ετοιμόλογος, έτσι. Θα σε νοιάξει και θα σε κόψει. Καθίστε τον! Θα πυροβολήσω! Πάρε το όπλο από τη μικρή. Ήρεμα. Ακούστε, σου λέω! Αφήσέ τον! Φυσιάζεις. Θα σου ρίξω. Έλα, κορίτσι μου. Δώσ' το. Δώσ' το. Επα μέσα να φύγουμε γρήγορα. Επα μέσα, είπα! Πού είναι το πιστόλι? Μου έπεσε. Σου έπεσε, γαμό.
Ναι. Ναι, μια στιγμή. Σας ακούω τώρα. Πού έγινε. Ώρα. Άλλα στοιχεία υπάρχουν. Ευχαριστώ. Τι τρέχει, Ειρήνη. Έγκλημα στα Τουρκοβούνια. Πυροβόλησαν κάποιον. Και εμάς τι μας νοιάζει. Υπάρχει μαρτυρία από μια δικιά μας. Πόρνη. Μας στέλνουν το φάκελο. Ωραία. Είναι και στα λιμέρια μας. Λοιπόν, να ετοιμαζόμαστε. Στο στοιχείο σου. Εσύ είδες το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Έρχεσαι τακτικά εδώ. Άμα τύχει, ο πελάτης επιλέγει. Πόσους πυροβολισμούς άκουσες. Δύο. Και μετά άλλους δύο. Το αυτοκίνητο τι μάρκα ήταν. Νομίζω Ρενό. Χρώμα. Μαύρο. Πόσους είχε μέσα. Δύο. Έναν άντρα και μια γυναίκα. Πάρτε τη μέσα στο τμήμα για κατάθεση. Έγκλημα διεπράχθη απόψε σε σημείο που συχνάζουν ζευγάρι ερωτευμένων. Βρέθηκε δολοφονημένος άντρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες. Υπάρχει μια μαρτυρία ότι πιθανό δολοφόνος οδηγούσε αυτοκίνητο μάρκας Ρενό και χρώματος μαύρου. Το τελευταίο οχυρό των Τσετσένων αυτονομιστών, το προεδρικό μέγαρο του Γκρόζνη, έπεσε στα χέρια των Ρώσων μετά. Καλησπέρα. Πώς ήταν το έργο? Βρήκες το λάθος. Ναι, αλλά με εξαιτίασε μέχρι να το βρω. Στο διάλειμμα της παράστασης σε πήρα τηλέφωνο. Αλλά δεν απαντούσες. Ωραία, θα είχα φύγει. Τι τρέχει. Τίποτα. Σόνια, σ' αγαπώ. Δεν σε πιστεύω. Γιατί. Θα σε πιστέψω μόνο αν διώξεις τη Θάλια από το μαγαζί. Τι έχεις πάθει και εσύ με τη Θάλια. Σας έχουν δει πολλές φορές μαζί. Χεράκι, χεράκι. Σε παρακαλώ, βγάλω από το μυαλό σου αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι στιγμής. Το θύμα δεν ανήκει στον χώρο των γνωστών περιέργων. Πώς το ξέρουμε. Είναι εντελώς άγνωστος στα στέκια των ομοφυλοφίλων κλπ. Με τα στοιχεία του όπλου τι έγινε. Περιμένουμε να μας ενημερώσουμε. Στρατιωτικό είναι το όπλο, θα το μάθουμε σύντομα. Μπορεί να είναι και από αυτά που κλέβουν όμως. Περίεργο πώς βρέθηκε το όπλο στα χέρια του θύματος. Θα πρέπει αφού τον πυροβόλησαν να έγινε κάποια πάλι και έτσι το πήρε. Ναι, και έτσι έσβησαν τα αποτυπώματα του δολοφόνου και έμειναν μόνο τα δικά του. Mm-hmm. Εσύ τι λες, Ελένη. Από διέστηση πιστεύω ότι είναι ερωτοδουλειά. Εδώ συμφωνούμε όλοι. Είναι ερωτοδουλειά. Κυρία, μη σημείωσε. Το Ρόκο συμφώνησε μαζί μας. Έλα, κυρία, μη... Με ζήτησε κανείς. Ναι, πήρε κάποιους δύο φορές. Τι ήθελε. Τίποτα, έπρεπε να ξαναπάρει. Έφαγα 2 ώρες στον δρόμο.